Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, νέες και νέοι, από εδώ, από το κτίριο της Φιλοσοφικής, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα σήμερα. Η νεολαία έχει τη δική της δύναμη, έχει τη δική της φωνή. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί κόντρα στον καιρό, στις μειωμένες απαιτήσεις, παλεύει για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των νέων. Γιατί η δράση του ΚΚΕ σπάει τη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν οι δυνάμεις του συστήματος. Όχι μόνο στα αμφιθέατρα, αλλά και στους τόπους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές, στα σχολιά. Γιατί το ΚΚΕ έχει συνέπεια λόγων και έργων που την ανανεώνει καθημερινά με την συγκεκριμένη δράση του, με τις συγκεκριμένες θέσεις του. Είναι σταθερά στο πλευρό των καταπιεσμένων όλων των εργαζομένων, ενάντια στους λίγους που πλουτίζουν, στραγγίζοντας και το μυαλό και το εισόδημα των πολλών. Ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που την αντιλαϊκή πολιτική του την βαφτίζει σήμερα προοδευτική. Ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, τα άλλα κόμματα του συστήματος, που πλειοδοτώντας σε αντιλαϊκά μέτρα, προσπαθούν να ξαναπάρουν το χρίσμα που κατέχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης σουφρώνει μόνο τη μύτη του, βλέποντας την Μέρκελ, τον Τραμπ, τον Μοσκοβισή, τον Νετανιάχου, και όλα αυτά τα κοράκια να έχουν ως προτιμόμενο εταίρο τους τον Τσίπρα και όχι τον ίδιο. Το ΚΚΕ διαχρονικά παλεύει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το κοινό σπίτι των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, αλλά για τους λαούς, για την νεολαία της Ευρώπης είναι φυλακή. Και αυτή την αλήθεια πλέον μπορεί να την αναγνωρίσουν ακόμη περισσότεροι νέοι και νέες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα δυνατό ναι στο ΚΚΕ, σε όλες τις κάλπες. Γιατί για το ΚΚΕ η μόρφωση δεν είναι ούτε απλά ευκαιρία, ούτε απλά ένα προσόν, ούτε γενικά και αόριστα προτεραιότητα. Είναι πρώτα απ' όλα δικαίωμα, που είναι υπερόριμο να το απολαμβάνουν όλοι οι νέοι και οι νέες, χωρίς οικονομικούς περιορισμούς. Ως βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση, την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, της καλλιέργειας κριτηρίου και για τη ζωή και για την κοινωνία, της ανάπτυξης όλων των ιδιαίτερων κλίσεων, των ταλέντων που διαθέτει ο καθένας και η καθεμιά, ως υπόβαθρο για την κατάκτηση της γνώσης της πραγματικότητας, αυτή δηλαδή που πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί ό,τι πιο προοδευτικό, ό,τι πιο σύγχρονο, γεννιέται πάντα μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα στην πάλη. Και όχι βέβαια με τον κάθε φορά συμβιβασμό ή με τη μυρολατρεία. Η επαναστατική κομμουνιστική ιδεολογία απαντάει σε σύγχρονες απαιτήσεις του ιδεολογικού αγώνα και στα αμφιθέατρα. Στην πάλι με τις ιδέες του σάπιου συστήματος, ενάντια σε αυτό το σύστημα δηλαδή, που αναγορεύει σε αξίες της νεολαίας, τις αξίες των εκμεταλλευτών. Γιατί το ΚΚΕ με τις εκτιμήσεις του, με τη στάση του, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως την περίοδο ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση ή, αν θέλετε, στο δημοψήφισμα του 2015, συγκρούστηκε με το κύμα αυτό της απάτης των ψευδεστήσεων που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι αριστεροί ψάλτες του. Ποτέ καμιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι κι αν λέει, όποιους κι αν τιμάει στα λόγια
και από όπου και αν κρατάει η σκούφια αυτών που απαρτίζουν μια τέτοια κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να διαχειριστεί φιλολαϊκά το σύστημα της εκμετάλλευσης που με τους γραφτούς και άγραφους νόμους του είναι σιδερένη και ενάντια, κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα. Χάρη σε αυτή τη στάση του κόμματος σήμερα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Ακόμη κι αν τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν σε άλλα πολιτικά κόμματα ή αντιμετώπιζαν με επιφυλάξεις τις εκτιμήσεις μας. Οι νέοι και οι νέες, σήμερα έχετε μπροστά σας την ευκαιρία να τιμωρήσετε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει πραγματικό επάγγελμα την κοροϊδία. Πριν 4 χρόνια αξιοποίησε την αγανάκτηση του λαού μας απέναντι στα μνημόνια και με το ψεύτικο δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο εγκλώβησε τον ελληνικό λαό. Έφερε 3ο μνημόνιο. Εφαρμόζει ακόμα όλα και τα προηγούμενα 2 και το 3ο μνημόνιο και συνεχίζει με νέα μεταμνημονιακά, όπως είναι στην πραγματικότητα, μέτρα. Ευνούχησε με τις αυταπάτες, με τον δίθεν ρεαλισμό της υποταγής, τις ζωντανές διαθέσεις, ιδιαίτερα των νέων ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βρήκε καινούριο τρόπο να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι των διλημάτων. Αφού με τη Νέα Δημοκρατία η συμφωνία τους είναι καθολική στα ζητήματα κέρυας στρατηγικής σημασίας, ψάχνουν νέα επιχειρήματα τώρα για να στήσουν αυτό το κάλπικο δίπολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόβει, η Νέα Δημοκρατία ράβει για να ενταθεί η πόλωση, για να φανεί τάχα σαν αγεφύρωτο το χάσμα, ότι αυτό το μικρό στην πραγματικότητα χάσμα που τους χωρίζει. Έτσι έκαναν βέβαια και παλιότερα, είναι γνωστά στους παλιότερους και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τελικά τα βρήκαν, συγκυβέρνησαν μετά από λίγα χρόνια. Αφού συμφωνούν με τη συνέχιση των μνημονίων, το ρίχνουν όμως στην τρελίτσα, στα ψηφοδέλτια συζητώντας για διάφορα ονόματα που βάζουν εκεί, υιοθετώντας και οι δύο συνήθως ακατάληπτα και γελία επιχειρήματα και για το λαό μας και για την νεολαία. Αφού συμφωνούν ότι πρέπει να φορτώνεται διαρκώς ο λαός μας με νέα βάρη και να απαλλάσσονται από τα βάρη μόνον οι λίγοι, το ρίχνουν στο ποιος είναι βουτυγμένος στα δίχτυα αυτού του διεφθαρμένου συστήματος που υπηρετούν και είναι ενταγμένοι και οι δύο. Ο ένας πλασάρεται σαν το λιγότερο κακό σε σχέση με τον άλλο, λες και οι φοιτητές, ο λαός μπροστά στις εκλογές πρέπει να διαλέγουν οπωσδήποτε ένα κάποιο κακό. Λοιπόν, ας τους χαλάσουμε αυτά τα σχέδια με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, γιατί αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μπροστά σε όλα αυτά που ετοιμάζονται και το τι αντιπολίτευση ψηφίζει ο καθένας. Ποιο κόμμα μπορεί να πιέζει, να εμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα, να ενημερώνει, να ξεσηκώνει το λαό και την νεολαία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας λέμε καθαρά, στηριχτείτε στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ και το κομμουνιστικό κίνημα διεθνώς το χωρίζουν ποταμί αίματος από το φασισμό και την ακροδεξιά. Ένα πιο δυνατό ΚΚΕ είναι που θα δώσει αέρα στην πάλη για την απομόνωση όλων των φασιστοειδών, στην αντιμετώπιση της ακροδεξιάς που φουντώνει στην Ευρώπη, στο έδαφος του συστήματος αυτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πέρα για πέρα υποκριτικό να επικαλεί σε τους διάφορους παράγοντες και τα συμφέροντα που ενισχύουν το φασισμό σαν παράγοντες δήθεν για την αναχέτησή του. Γιατί αυτό κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, που έχει επίσημη θέση της στον αντικομουνισμό, το ανιστόρητο αυτό κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων, να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά? Πώς μπορεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, σύμβολα διάφορα των κομμάτων αυτών να αντιμετωπίσει το φασισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θέλει να σβήσει από τη μνήμη των λαών την κόκκινη σημαία που υψώθηκε στο Reichstag, την προσφορά των κομμουνιστικών κομμάτων και των λαών στη συντριβή του φασισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά... Αλλά αυτά βλέπετε ότι είναι που θέλει το σύστημα να διδάσκουν σαν αλήθειες και η αυριανή εκπαιδευτική μας και γι' αυτό δαπανά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα σχολεία και στις σχολές. Το πάθος του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει και πόσο κούφιες είναι οι διακηρύξεις του για προοδευτικό μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά και το φασισμό. Φανταζόμαστε ότι αυτά πρέπει να συζητάει ο Τσίπρας με τους εθνικιστές βουλευτές που έχει πάρει στη σημερινή του κυβέρνηση και στη χτεσινή κυβερνητική του πλειοψηφία. Αυτά τον αποσχολούν φαίνεται στις συνομιλίες με τον διαβολικά καλό Τραμπ, τον Αμερικάνο πρέσβη εδώ στην Ελλάδα που διέπρεψε και ως γκαουλάιτερ πριν της ανόδου του φασισμού στην Ουκρανία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κάνει και κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από το να λέει μόνο ψέματα. Για να δούμε ορισμένα παραδείγματα μόνο. Ο ακροδεξιός Σαλβίνι στην Ιταλία, για παράδειγμα, διαδέχθηκε την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Ρέντσι, του φίλου του κυρίου Τσίπρα. Ο φασίστας αντικομμουνιστής Μπολονσάρου στη Βραζιλία διαδέχθηκε την χρόνια σοσιαλδημοκρατική εκεί διαχείριση του Λούλα και της Ρουσέφ. Οι ιστορικοί μπορούν να σκεφτούν πολλά ακόμα, περισσότερα παραδείγματα της σύγχρονης ιστορίας. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών? Όλες αυτές οι κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας στο όνομα της προόδου και της αριστεράς και της κοινωνικής δικαιοσύνης μια άγρια αντιλαϊκή πολιτική, έστρωσαν τελικά το έδαφος στην ακροδεξιά. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις οι σοσιαλδημοκράτες έλεγαν για την αφεντιά τους ότι είναι το λιγότερο κακό και τελικά με τα έργα τους έκαναν τη δουλίτσα για λογαριασμό των λίγων εκμεταλλευτών καλύτερα από τη λεγόμενη δεξιά. Υπηρετούσαν το σύστημα της αδικίας, γι' αυτό παράλληλα ποτίζανε αντιδραστικές, συντηρητικές, ακροδεξιές δυνάμεις. Η μαχητική στάση των κομμουνιστών είναι το διαφορετικό που έχει ανάγκη η νεολαία μας. Για να πατήσει στα πόδια της, να διεκδικήσει τη ζωή πραγματικά που της αξίζει. Η άνοδος της ακροδεξιάς απαιτεί άνοδο της πάλης ενάντια στις αιτίες και στα συμφέροντα που την ενισχύουν. Απαιτεί πιο δυνατό ΚΚΕ, να αναδειχτεί το ΚΚΕ σε τρίτο κόμμα, γκρεμίζοντας την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Προεκλογικά, τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Μητσοτάκης ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για το παρόν και το δυσίωνο μέλλον της νεολαίας. Λες και δεν είναι τα κόμματά τους αυτά που κυβέρνησαν και έφεραν εδώ την νεολαία, που μετατρέπουν τη μόρφωση σε πανάκριβο εμπόρευμα, το δικαίωμα στη δουλειά σε εργασιακή ζούγκλα, την όρεξη για συμβολή στην επιστήμη σε περιπλάνηση χωρίς σύνορα από χώρα σε χώρα, την ανάγκη για αθλητισμό, για άσκηση, σε ακριβή ενασχόληση μόνο όσων φτάνει η τσέπη τους, την αναγκαία επαφή των νέων με τον πολιτισμό μας για την ανάπτυξη κριτηρίου και προσωπικότητας σε ακριβή κονσέρβα πολλές φορές υποκουλτούρας, η όρεξη για μελέτη, ανακάλυψη, δράση και δημιουργία των νέων εγκλωβίζεται στο άγχος, στην ανασφάλεια,
στην αγωνία, στα αδιέξοδα που δημιουργεί το σημερινό σύστημα, η πολιτική που το στηρίζει. Σε αυτό το έδαφος οξύνονται μια σειρά φαινόμενα. Χιλιάδες νέοι ψάχνουν τη φυγή στη φυλακή των ναρκωτικών. Υπάρχει έξαρση φαινομένων ψυχολογικών διαταραχών όλο και περισσότερο σε νεότερες ηλικίες. Δυσκολίες στις προσωπικές σχέσεις. Νέα εμπόδια στην προσπάθεια για ένα νέο ζευγάρι να σχεδιάσει τη ζωή του. Όλα αυτά δεν έρχονται ουρανοκατέβατα. Έχουν πολιτική ευθύνη οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, γιατί υλοποιούν κατά γράμμα αυτές τις πολιτικές. Υπηρετούν τα θέλω και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Μαζί με την επίθεση στη ζωή της νεολαίας πάει και η επίθεση στη συνείδηση. Επιδιώκουν, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, να κάνουν τη νέα γενιά να δέχεται παθητικά αυτά τα σχέδια, ως κάτι το φυσιολογικό, το αιώνιο, που πάντα θα υπάρχει. Με ένα στόμα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μιλάνε για ευκαιρίες, θέλοντας να σβήσουν από το χάρτη τα δικαιώματα της νεολαίας. Τα ερωτήματα όμως των νέων παραμένουν. Τι ευκαιρίες έχει σήμερα ένας φοιτητής να σπουδάσει ολοκληρωμένα, ολόπλευρα το αντικείμενό του, χωρίς εμπόδια, όταν η λειτουργία των ιδρυμάτων ασφικτιά λόγω της υποχρηματοδότησης, όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όταν υποβαθμίζεται σταθερά η φοιτητική μέριμνα. Τεμαχίζονται επιστημονικά αντικείμενα με βάση τα εκάστοτε θέλω της αγοράς που αλλάζουν κάθε τόσο και αντικαθίσταται η γνώση με τις λεγόμενες δεξιότητες. Προγράμματα σπουδών μετριούνται με πιστωτικές μονάδες, λες και είναι σούπερ μάρκετ γνώσης, αντί να είναι συνεκτικά και ολοκληρωμένα. Τμήματα κλείνουν επειδή δεν προσφέρεται το αντικείμενό τους για business, οδηγώντας τους αποφύτους πραγματικά στο πουθενά. Τι ευκαιρίες έχει σήμερα ένας απόφυτος να δουλέψει πραγματικά στο αντικείμενό του με σύγχρονα δικαιώματα, όταν τα πτυχία διαμορφώνονται σε διαβατήρια για μια κακοπληρωμένη δουλειά χωρίς δικαιώματα, εξισώνονται με αυτά των τρίχρονων κολεγίων, αποτελούν ένα ακόμα προσόν μέσα στις ατέλειωτες πανάκριβες πιστοποιήσεις και εξετάσεις που αναγκάζονται οι απόφοιτοι να δίνουν για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αυτό που χρόνια σπούδαζαν. Όταν επικρατεί η μόνιμη περιπλάνηση μεταξύ ημιαπασχόλησης, δουλειάς με τον μπλοκάκι, με ολιγόμηνα προγράμματα απασχόλησης. Όταν 450.000 νέοι και νέες αναζητούν θέση εργασίας στο εξωτερικό, τάση που παραμένει παρά το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε φάση ανάκαμψης. Στον πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κινητικότητα. Αυτή είναι η ελκυστική λέξη που επιλέγουν τα επιτελεία της Κομισιόν για να περιγράψουν το αποκρουστικό μέλλον της εργασιακής περιπλάνησης σε φόρου ζωής, από χώρα σε χώρα και από κλάδο σε κλάδο, με τσακισμένα τα δικαιώματα. Και φυσικά τους μισθούς. Τι ευκαιρίες έχει σήμερα ένας νέος, μια νέα, να συμβάλλει με την επιστήμη στη βελτίωση συνολικά της ζωής όλου του λαού, της κοινωνίας. Η έρευνα εγκλωβίζεται σε συμπληγάδες των κερδών των μονοπωλίων. Η πατέντα γίνεται αυτοσκοπός για να συνεχίσεις να υπάρχεις, είσαι εξαρτημένος συνεχώς από τον κάθε χορηγό στο εργαστήριο. Όταν η κατεύθυνση της επιστήμης και της έρευνας καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έλεγε πριν ο Νίκος Αμπατιέλος, από τη λογική κόστους-οφέλους, με ολέθριες συνέπειες στη ζωή του λαού μας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εργαζόμενοι παραμένουν απροστάτευτοι και από όλα τα φυσικά φαινόμενα. Είτε αυτά είναι πλημμύρες όταν συμβαίνουν, είτε είναι σεισμοί,
είτε πυρκαγιές. Όταν αξιοποιείται το επιστημονικό δυναμικό, οι υποδομές των ιδρυμάτων, ο εργαστηριακός εξοπλισμός για να φτιάχνονται έξυπνα όπλα του ΝΑΤΟ που θα δολοφονήσουν τους λαούς. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι πάντα το κόμμα στο οποίο μπορείτε να ακουμπήσετε. Για να κατακτήσουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί το πραγματικά προοδευτικό, το πραγματικά σύγχρονο και καινοτόμο που η κοινωνία έχει ανάγκη. Προοδευτικό είναι ό,τι συμβάλλει στην κοινωνία να πάει μπροστά. Και τον μπροστά είναι ο λαός και η νεολαία να μπορούν να ζήσουν, να μορφωθούν, να δουλέψουν όπως επιβάλλει η ανάπτυξη της γνώσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας. Σύγχρονο είναι οι νέοι και οι νέες να μορφώνονται ολοκληρωμένα, δημόσια, δωρεάν, με φοιτητική μέρημνα για όλους. Τα προγράμματα σπουδών να διαμορφώνονται και να αναβαθμίζονται με βάση την εξέλιξη στον αντίστοιχο κλάδο, την επιστήμη, με οργανωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης για την σε βάθος αφομοίωση της επιστήμης. Το πτυχίο να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να εμπεριέχεται σε αυτό. Να οργανώνονται με ευθύνη του κράτους δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια, μαθήματα, συνέδρια για όλους τους αποφύτους, ώστε όλοι να κατακτούν όλο και περισσότερο τη γνώση του αντικειμένου τους, να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης τους. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας. Γιατί παλεύουμε, μελετάμε, οργανώνουμε σχέδιο για να καταφέρει ο λαός μας να χτίσει αύριο τη σοσιαλιστική κοινωνία. Την μόνη που μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως όλες τις λαϊκές ανάγκες, αφού θα έχει βγάλει από πάνω της την εκμετάλλευση και το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, να κάνουμε τα πάντα για να καταφέρει ο λαός να βγει στο προσκήνιο, να καθορίζει ο ίδιος τις εξελίξεις. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι σε κανέναν, ούτε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ούτε στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είμαστε και οι μόνοι που αποκαλύπτουμε την αλήθεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυλακή για τους λαούς. Για τους λαούς, Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μόνο μνημόνια διαρκείας, μόνιμη εποπτεία, ματωμένα πλεονάσματα. Δεν εκφράζει την αλληλεγγύη στους λαούς, αλλά το μίσος απέναντί τους. Τα κολαστήρια της Σάμου και της Μόριας, για παράδειγμα, η μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα νεκρών, έχουν τη σφραγίδα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που συνυπέγραψε και υλοποιεί η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιβολή της δικτατορίας των μονοπωλίων, η ένταση της καταστολής σε όλες τις χώρες, η τρομονόμη, το φακέλωμα, η ποινικοποίηση της λαϊκής πάλης. Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η με το ζόρι υιοθέτηση των αποφάσεών της, είτε αλλάζοντας και αποφάσεις δημοψηφισμάτων, είτε πατώντας repeat και εντείνοντας τους εκβιασμούς, μέχρι να εξασφαλιστεί αρκετά αρεστό αποτέλεσμα στην Κομισιόν, στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην άρχουσα τάξη βεβαίως κάθε χώρας κράτους μέλους της. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να κερδίσει την εκτίμηση και τη στήριξη της νέας γενιάς προβάλλεται και ως εγγύηση, λέει, για την ειρήνη. Γιατί τα 70 χρόνια ζωής της, λέει, ταυτίζονται με τα 70 χρόνια ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ποια όμως είναι η αλήθεια? Την περίοδο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν και ξεκινάει αυτή η προσπάθεια ενοποίησης και συνασπισμού ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κρατών και των μονοπωλίων τους,
μέχρι και το 1991 καθοριστικό ρόλο για τη φιλία των λαών, την ειρήνη και την κοινή πάλη τους αποτελούσε η Σοβιετική Ένωση, οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα λαϊκά εργατικά κινήματα στις διάφορες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά καπιταλιστικά κράτη μάτωναν τους λαούς από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως το Βιετνάμ ή αλλού. Η ανατροπή του σοσιαλισμού στις αρχές της δεκαετίας του 90 αποθράσινε τον υπεριαλισμό. Η πρώτη πράξη, άλλωστε, ήταν στη γειτονιά μας, εδώ στα Βαλκάνια, όπου οι υπεριαλιστές τους έβαλαν φωτιά για να μοιράσουν μεταξύ τους τη λία, τα κέρδη και τις αγορές. Και αυτό όχι μια φορά, αλλά δύο φορές μόνο στη δεκαετία του 90 μέχρι το 2000. Αυτό το πρόσφατο παρελθόν είναι που κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που εξελίσσονται τώρα στα Βαλκάνια. Αυτούς που έβαλαν τη φωτιά του πολέμου, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τους παρουσιάζει τώρα σαν φιλιρινιστές που τάχα θα σβήσουν τις φωτιές των επεμβάσεων και των πολέμων. Το γεγονός ότι όλο το αφάνγκατέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μέρκελ μέχρι άλλους ακροδεξιούς χαιρέτησαν την ατοϊκή έμπνευση Συμφωνία των Πρεσπών δείχνουν κατά τη γνώμη μας και πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η Συμφωνία για τους λαούς όλων των Βαλκανίων. Η Νατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει σκόπιμα αμφισημίες που αξιοποιούνται για να ενισχυθούν αλυτρωτισμοί, εθνικισμοί και στις δύο χώρες. Στα Βαλκάνια πυροδοτούν υπαρκτά και ανύπαρκτα μειονοτικά θέματα κάτω από τον δήθεν συλλογικό αυτοπροσδιορισμό, ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου για αλλαγές συνόρων, ενίσχυση ρατσιστικών, εθνικιστικών, αλυτρωτικών διαθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζεται και ως πολεμική μηχανή υπεράσπισης και προώθησης των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Είτε μόνη της, είτε από κοινού με τους άλλους φωνιάδες του ΝΑΤΟ, που τους ονομάζει μάλιστα βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί συνεχώς δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, όπως είναι αυτή η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ. Στα πλαίσια της προετοιμάζονται και σχολές πρακτόρων. Μάλιστα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έτρεξε να ζητήσει να φιλοξενηθεί μια τέτοια σχολή πρακτόρων στη χώρα μας. Ποιος ξέρει, μπορεί να υπολογίζονται και αυτά τα πρακτορία στο προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει το ΝΑΤΟ, τους σχεδιασμούς του, τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό. Το ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά τα παραδίδει ένα-ένα, ενορχιστρώνοντας σχέδια για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Δεν είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά δυναμίτης εντάσεων πολεμικών συγκρούσεων. Στην κότρα με τη Ρωσία έχει γεμίσει με πυρηνικά όλη την περιοχή. Επιδιώκει να βάλει και στη χώρα μας. Διαμορφώνει νέες στρατιωτικές δομές, έτοιμες να δράσουν ανά πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο με σκοπό την υπεράσπιση των αμερικάνικων συμφερόντων, αλλά και την υπεράσπιση της αστικής εξουσίας σε κάθε χώρα. Κάθε νέος και νέα που καταλαβαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν, έχει ευθύνη μπροστά στις εκλογές να εκφράσει την αντίθεσή του, για να ενισχυθεί η μόνη δύναμη που τους αποκαλύπτει, τους εμποδίζει, τους παλεύει στα ίσα. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς συμφωνείτε και με πολλές από τις θέσεις του ΚΚΕ. Εκτιμάτε τη στάση μας, τη δράση των κομμουνιστών στις σχολές που προσπαθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης της πάλης
των φοιτητών για τα δικαιώματά τους. Αναγνωρίζεται την υπεροχή των κομμουνιστών όπου και αν βρίσκονται με τη συνέπεια των λόγων και των έργων την αγωνιστική στάση. Όπως για παράδειγμα των κομμουνιστών δημάρχων, οι οποίοι με συνέπεια έκαναν ό,τι υπόσχονταν προεκλογικά στους κατοίκους της πόλης τους. Έδρασαν μαζί με το λαό για να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. Στήριξαν τις διεκδικήσεις του λαού, τα έβαλαν με τους φασίστες στις γειτονιές. Αρκετοί, παρότι συμφωνείτε με όσα αυτά που λέει το ΚΚΕ και που κάνει, σκέφτεστε ίσως πως ο αγώνας δεν μπορεί να έχει και κάποιο αποτέλεσμα, πως κανείς δεν θα μας ακούσει, βρε αδερφέ, πως τελικά όλα μάλλον είναι προαποφασισμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε έστω κάτι για να αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση. Σας λέμε να σκεφτείτε, είναι ακριβώς ίδια τα πράγματα παντού. Δεν είναι καλύτερα, για παράδειγμα, τα πράγματα εκεί όπου οι κομμουνιστές είναι περισσότεροι και ικανότεροι? Δεν είναι καλύτερα στα σχολιά, για παράδειγμα, που οι δυνάμεις της κομμουνιστικής νεολαίας ενημέρωσαν για το τι νόμος έρχεται και πώς επίσης θα τον αντιπαλέψουμε? Αυτός ο αγώνας που κάλεσαν οι μαθητές, οι κομμουνιστές με τα συλλαλητήρια, αυτός ο αγώνας δεν είναι που ανάγκασε την κυβέρνηση να καθυστερήσει έστω μέχρι σήμερα το νομοσχέδιο? Εάν δεν την ενόχλησε, γιατί οργάνωσε τέτοια μεγάλη εκστρατεία συκοφάντησης και επίθεσης στους μαθητικούς αγώνες? Δεν είναι καλύτερα, για παράδειγμα, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου εκεί που οι κομμουνιστές έχουν αυξημένη δύναμη υπάρχει άμεσα αντίκτυπο στις διεκδικήσεις στην οργάνωση της πάλης? Εδώ, για παράδειγμα, στη φιλοσοφική, όπως και στο φυσικό, όπου είναι πρώτη δύναμη πανσπουδαστική, το ψηφοδέλτιο που συμμετέχουν οι δυνάμεις της ΚΝΕ στο φοιτητικό κίνημα και εκατοντάδες άλλοι αγωνιστές, καταφέρατε να αποτρέψετε την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο που η κυβέρνηση επιδιώκει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταφέρατε, διεκδικώντας, να αυξηθούν οι μεταγραφέντες φοιτητές. Δεν είναι καλύτερα σε χώρους δουλειάς που ο προσανατολισμός για συλλογικές συμβάσεις, για μέτρα ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, για μαζικοποίηση των σωματείων κόντρα στην εργοδοσία, εξασφαλίζεται από την ακούραστη, από την διαρκή πάλη των κομμουνιστών? Δεν είναι καλύτερα εκεί που οι φασίστες τρέχουν να κρυφτούν στα λαγούμια τους, αφού το δηλητήριο του ναζισμού διαδίδεται πολύ δύσκολα εκεί όπου υπάρχει αγώνας και διεκδίκηση, όπου πρωταστατούν κομμουνιστές? Αναμφισβήτητα είναι καλύτερα. Γιατί μόνο ο συλλογικός αγώνας, η δράση, η διεκδίκηση δικαιωμάτων ανοίγει δρόμους για να ζήσουμε καλύτερα. Οι κομμουνιστές σε αυτή την υπόθεση παλεύουν καθημερινά, ακούραστα, μπολιάζοντας και την ανάγκη συνολικότερης σύγκρουσης, ανατροπής αυτού του σάπιου συστήματος, των κυβερνήσεών του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το υπηρετούν. Όσο πιο δυνατοί, πιο πολλοί γίνονται οι κομμουνιστές, τόσες περισσότερες εστίες αγώνα και διεκδίκησης φουντώνουν. Σκεφτείτε και κάτι ακόμα. Παρόλο ότι υπάρχει μια μαχητική πρωτοπόρα δύναμη, για παράδειγμα στο εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, στο φοιτητικό κίνημα, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, που ανοίγουν δρόμους διεκδίκησης, μέτωπα στην κυβέρνηση, στο κεφάλαιο που υπηρετεί αυτή, η γενική εικόνα όμως στο λαϊκό κίνημα και στο φοιτητικό, πρέπει να πούμε ειλικρινά, δεν είναι καλή. Η πλειοψηφία των εργαζομένων βρίσκεται μακριά από τα σωματεία τους, όπως και των φοιτητών. Δεν συμμετέχουν όλοι και όλες στις διεργασίες των συλλόγων τους,
στις γενικές συνελεύσεις. Ποιον αλήθεια συμφέρει στα αμφιθέατρα να μην υπάρχει ζωντανή καθημερινή συζήτηση, αντιπαράθεση, προβληματισμός και δράση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, για τα προβλήματα που συναντούν, για τις αιτίες, για τους πραγματικούς υπεύθυνους, να αποφασίζουν συλλογικά για το τι θα κάνουν, για το πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Η απάντηση, νομίζω, είναι προφανής. Αυτή η κατάσταση συμφέρει μόνο αυτούς που εκτελούν τα δικαιώματα των φοιτητών. Είναι, λοιπόν, στο δικό σας χέρι να αλλάξετε την κατάσταση στους συλλόγους σας. Προσπάθεια που αξίζει να έχει αποτελέσματα. Είναι στο δικό σας χέρι να κάνετε τους συλλόγους σας όπλα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου και όχι στηρίγματα όλων αυτών. Αυτό σας λέμε, είναι στο δικό σας χέρι να κάψετε τα σενάρια που οργανώνουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, με πρόσχημα την ανομία που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει στα πανεπιστήμια για να τελειώνουν και με το άσυλο, δηλαδή με το δικαίωμά σας στη συλλογική οργάνωση, στο συλλογικό αγώνα. Είναι στο δικό σας χέρι να αντιμετωπίσετε φαινόμενα ρουσφετολογίας, διαφθοράς των δυνάμεων της ΔΑΠ, της ΠΑΣΠ, που δεν θα μπορούσαν να μην έχουν πάνω τους όλες τις αμαρτίες των κομμάτων από τους οποίους προέρχονται, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάρτε δύναμη από το δίκαιο και σημαντικό αγώνα που δίνουν αυτές τις μέρες οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο εργατικό κίνημα μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να έχουν οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της μεγαλοεργοδοσίας, από την παρέμβαση του κράτους. Αψηφούν απειλές και εκβιασμούς της συνδικαλιστικής αυτής μαφίας που έχει κατσικωθεί στην ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ. Στις φοιτητικές εκλογές, σε λίγες μέρες, δώστε δύναμη στα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής, που ξέρετε ότι την επόμενη μέρα θα είναι εκεί που πρέπει, πάντα μπροστά στην οργάνωση της πάλης, αναδεικνύοντας ξανά εδώ στη Φιλοσοφική, σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας, αλλά και σε πολλούς ακόμα συλλόγους, πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Εσείς, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, έχετε ευθύνη να μάθετε και κάτι ακόμα, που είναι, εάν θέλετε, και ένα καθήκον ιδιαίτερο που έχετε ως επιστήμονες, το οποίο το σημερινό πανεπιστήμιο ίσως, τι λέω ίσως, σίγουρα δεν θα σας μάθει. Οι φιλόσοφοι μονάχα εξηγούσαν με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας τον κόσμο. Το ζήτημα όμως είναι να τον αλλάξουμε. Αυτή η φράση είναι του Κάρλ Μάρξ. Περικλείει τη δυναμική των επαναστατικών ιδεών. Παρότι υπόθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, είναι και σήμερα το μεγάλο κίνητρο για ένα νέο επιστήμονα, ιδιαίτερα για τους κομμουνιστές, για τους πιο πρωτοπόρους αγωνιστές. Η επαναστατική κοσμοθεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού μπορεί να δώσει και απαντήσεις και κίνητρο να γίνετε ακόμα πιο ολοκληρωμένοι επιστήμονες, κυνηγοί της γνώσης, υπηρέτες της ανάπτυξης του λαού όλης της κοινωνίας. Να διαμορφώσετε αντοχή στο εργασιακό μέλλον που σας περιμένει, απέναντι στις απειλές, πιθανές απειλές της μεγαλοεργοδοσίας που θα συναντήσετε, αλλά και απέναντι στις δήθεν φιλικές συμβουλές της αύριο να χαμογελάτε που πληρώνεστε με 300 ευρώ, δηλαδή 300%
περισσότερο από το μηδέν, αλλά και να αντιμετωπίσετε τις πιο επιμελημένες προσπάθειες που γίνονται για να απαρνηθεί ένας νέος επιστήμονας την υπόθεση του αγώνα και να ενσωματωθεί στο σύστημα. Αυτή η γνώση της θεωρίας είναι που θα σας κάνει πάντα να ξέρετε ότι όσο κι αν πληρώνεστε αύριο, τελικά δεν χρωστάτε στον καπιταλιστή, αλλά πάντα αυτός σας χρωστάει, αφού κλέβει νόμιμα από τη δουλειά που κάνετε καθημερινά, για να διαμορφώσετε κριτήριο για τις αλλαγές που συντελούνται σε όλη την κοινωνία. Μαθαίνετε για τις επιπτώσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της λεγόμενης, την ανεργία, την εντατικοποίηση της εργασίας επίσης. Αυτές δεν είναι γενικά και αφηρημένα συνέπειες της εξέλιξης της παραγωγής εξαιτίας της ορμητικής ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, όπως ισχυρίζονται διάφοροι αστεί ιδεολόγοι, αντιστρέφοντας συνολικά την πραγματικότητα. Γιατί αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία είναι ακριβώς οι συνέπειες της ενσωμάτωσης της επιστημονικής εξέλιξης στην καπιταλιστική παραγωγή. Με άλλη οργάνωση στην παραγωγή, με άλλη εξουσία, αυτά τα άλματα στην επιστήμη, την τεχνολογία, γίνονται στη βάση που απελευθερώνει τον άνθρωπο από τη μη δημιουργική απασχόληση, εκμηδενίζει την ανεργία, αυξάνει τον ελεύθερο χρόνο μαζί με το συνολικά παραγόμενο προϊόν που αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία. Η ιστορική πραγματικότητα, η ίδια η κοινωνία έχει αποδείξει ότι τα μεγαλειώδη γεγονότα μπορούν να συμβούν όταν οι ιδέες αυτές γίνουν υλική δύναμη. Οι κοινωνίες προχωρούν πάντα μπροστά, εξελίσσονται, αναπτύσσονται. Η ταξική πάλι πάντα είναι αυτή που καθορίζει την εξέλιξη αυτή, είναι η ατμομηχανή της ιστορίας. Το εργατικό κίνημα, ο λαός, έχει τεράστια μοναδική δύναμη και μπορεί πραγματικά να καθορίσει τα πάντα. Το αποκαλύπτει η ηρωική ιστορία του εργατικού, του κομμουνιστικού κινήματος, τα συγκλονιστικά για την εποχή τους επιτεύγματα της πρώτης προσπάθειας σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Η μελέτη αυτής της ιστορίας είναι και εφόδιο για κάθε νέο και νέα. Θα σας δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα, ενώ θα δημιουργήσει και νέα που ίσως ακόμα δεν έχετε σκεφτεί. Γιατί όλοι, για παράδειγμα, είναι σίγουρο ότι γνωρίζετε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά πολύ λιγότεροι γνωρίζουμε τι προηγήθηκε, πώς προετοιμάστηκε αυτή. Την αόρατη, την άγνωστη δουλειά χιλιάδων κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών, που ουσιαστικά προετοίμασε αυτή την εξέγερση και που κανείς δεν την πίστευε πιο πριν. Γιατί οι εξεγέρσεις δεν γίνονται από το πουθενά. Όλοι και όλες πιθανόν γνωρίζετε, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, την επιτυχία της Οκτωβριανής Επανάστασης που συγκλώνησε τον κόσμο πριν 100 χρόνια. Αλλά λίγοι πως πριν από αυτή είχε προηγηθεί άλλη που απέτυχε το 1905, αλλά δεν σταμάτησε όμως την προετοιμασία της επόμενης. Όλοι και όλες γνωρίζετε ασφαλώς την ηρωική δράση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, αλλά λίγοι την επίμονη βασανιστική, την παράνομη υπομονετική δουλειά χιλιάδων κομμουνιστών κάτω από την πότα του κατακτητή για να οργανωθεί αυτός ο απελευθερωτικός αγώνας. Αυτά τα ξέρουν όμως οι διάφοροι εχθροί του λαού μας και παίρνουν βέβαια τα μέτρα τους. Το ίδιο το State Department στις ΗΠΑ θέτει ως στόχο την εκπαίδευση της νέας γενιάς της Ελλάδας ώστε να γνωρίζει την αμερικάνικη πολιτική. Τα λέει στην πρόσφατη έκθεσή του. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλά εκατομμύρια για το ξαναγράψιμο της ιστορίας με ιδιαίτερη στόχευση την νεολαία. Η ένταση της καταστολής φανερώνει το φόβο και την ανησυχία τους.
ξέρουν ότι τελικά κερδισμένοι, νικητές, τελικά θα είναι μόνον οι λαοί. Νικητής θα είναι το δίκιο και η αλήθεια. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, έχουμε τις θέσεις, τη θεωρία, την πείρα για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που έχει ανάγκη η νεολαία. Να ζήσει σε έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Ειρηνικό, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους. Σας απευθυνόμαστε όπως πάντα με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Ελάτε να παλέψουμε μαζί, να ανοίξουμε δρόμο σήμερα, χτίζοντας τη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων στο εργατικό, ευρύτερα στο λαϊκό κίνημα, στο φοιτητικό κίνημα, ενάντια στο σημερινό σάπιο σύστημα, στην εξουσία των λίγων, για την τελική ανατροπή τους. Οι πολλές κάλπες που έχουμε μπροστά μας να γίνουν πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε εμπόδια στα αντιλαϊκά σχέδια. Να τους χαλάσουμε τα σχέδια, όλα τα σχέδια για εφαρμογή αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι πολλές αφορμές για να πείσουμε ακόμα περισσότερους να στηρίξουν το ΚΚΕ, να πούνε ένα μεγάλο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα μεγάλο ναι στα δικαιώματά τους. Είναι ευκαιρία ταυτόχρονα να εκλέξουμε πολύ περισσότερους κομμουνιστές δημάρχους, ακόμα περισσότερους στα δημοτικά περιφερειακά συμβούλια που θα παλεύουν για να μπουν εμπόδια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Και σε αυτόν τον αγώνα σας θέλουμε όλους και όλες μαζί. Με δυνατό κουκουέ παντού μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Γεια σας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες με νέες επιτυχίες. Και την άλλη Τετάρτη με την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη σε όλους τους συλλόγους. Γεια σας.